γιατί άκουμε. Όλους θα τους περάσεις από πίσω, κανείς. Τους είπα, θα θελήσουμε να βγούμε ζωντανά να σταματήσουν να μας λένε παραχριστιανικές οργανώσεις. Παραθρησκευτικές. Θα είναι ζωντανά. Όχι, να σταματήσουν οι δημοσιογράφοι. Να ξεκινήσουν από το Sky. Δεν φταίνει δημοσιογράφοι. Είμαστε μοναστήρια. Δεν φταίνει δημοσιογράφοι. Είναι μητροπόλη τη κανονική εκκλησία. Είναι πουλημένοι οι δημοσιογράφοι. Φταίνει άλλοι που είναι από πάνω που θα παίρνουν από εδώ τα παιδιά, τα πάνε και τα βγάλουν. Παραθρησκευτική οργάνωση και αίρεση. Ναι, εμείς δεν είμαστε. Να σας πω κάτι τελευταίο.
για το προηγούμενο επιχείρημα η κυβέρνηση και λέει ότι γίνεται αυτή η παγκόσμια μετάφραση πληροφοριών για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Αυτό το επιχείρημα προβάλλουν. Εσείς τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, δεν αποκλείεται να υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, όλα τα πράγματα έχουν και την θετική του πλευρά, έχουν και την αρνητική του. Μπορεί ένα θετικό τη συνθήκη σε Αγέν, ένα θετικό να είναι και αυτό. Να είναι αυτό, δηλαδή η καταστολή τη τρομοκρατία. Δεν αποκλείεται. Αλλά πριν όμω υπάρχουν άλλα πάρα πολλά αρνητικά, τα οποία με μαθηματική ακρίβεια μα οδηγούν σε ηλεκτρονικό άνευ προηγουμένω του ηλεκτρονικού αυτοκίνητου, αλλά και πλήρη έλεγχο τη ελευθερία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ κατά τη ερώτηση. Το δούμε στον δρόμο, θα πούμε πάλι. Ένα λεπτό. Θέλω επίση να συμπληρώσω πάνω σε αυτά που είπε ο Πατρεμάτσο και στην ερώτησή σας, ότι το ποιος είναι ο τρομοκράτης. Διότι οι Σέρβοι, αδελφοί μας, αυτή τη στιγμή θεωρούνται από τη Γερμανία και από την Ευρώπη τρομοκράτες. Άρα δεν μπορούν να εισέλθουν. Δεύτερον, εγκληματίες. Ποιους ορίζει ως εγκληματίες η συνθήκη Σέγγεν? Διότι αύριο μπορεί να κηρυχτούν οι δημοσιογράφοι, επειδή προβάλλουν την αλήθεια, ως ύποπτα στοιχεία και ως τρομοκράτες και ως εγκληματίες. Δεν ορίζουν. Αύριο μπορεί, όπως ο Χίτλερ κυνήγησε τους Εβραίους κάποια στιγμή, μπορεί αύριο η Ελλάδα να θεωρηθεί, λόγω του ότι επαναστατεί ο λαός, να θεωρηθούν ως τρομοκράτες. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο τρομοκράτης και ο εγκληματίας? Να ορίσουμε. Να σου πω και εγώ μια κουβέντα. Πες σας, τελευταίο εσείς. Θα φέρω, λέει, ξένη αστυνομία. Η αστυνομία είναι ξένη. Τι ξένη εδώ πέρα, ποιος είναι εγκληματίας, τι ποιος είναι. Θα τους πιάνει όλους και θα τους βάλει φυλακή. Θα φέρουν, λέει, ξένη αστυνομία εδώ πέρα. Η αστυνομία είναι ξένη. Πού γνωρίζει ποιος είναι ο εγκληματίας και ποιος δεν είναι? Θα το πιάνει όποιον μιλάει και τον πάνε τη φυλακή. Χωρίς να φταίει, χωρίς να μην φταίει. Τι θα κάνετε εδώ πέρα, άμα τελικά ισχύσει η συνθήκη σε γιατί, πώς θα αντιδράσετε? Και θα κάνουμε πόλεμο, θα κάνουμε. Θα πάρω μόπλα. Τι μιλάνε, βραχού τα παραδείγματα είναι σωστό. Τι θα κάνουμε. Σήμερα δεν φταίω να εδώ. Είναι μακριά. Το πρωί. Παρά τον κάψο, παρά τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
παρακαλώ, κάτω με την καρδιά. Oh,
Ζητάμε συγγνώμη, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Ελληνίδες Έλληνες. Ζητάμε συγγνώμη για την μικρή αυτή καθυστέρηση που οφείλεται σε πολλούς και διαφόρους λόγους. Ζητάμε την κατανόησή σας και πιστεύουμε με την βοήθεια του Θεού από εδώ και πέρα τα πράγματα να εξελιχθούν κανονικά. Πρωτίστως, θα ήθελα να παρακαλέσω την αγάπη σας να είμαστε όσο το δυνατόν προσεκτικοί για πολλούς και διαφόρους λόγους. Θα παρακαλούσα να είμαστε όσο το δυνατόν φιλήσυχοι και ειρηνικοί. Η διαμαρτυρία μας είναι μια ειρηνική και φιλήσυχη διαμαρτυρία. Δεν έχει κανένα σκοπό να δημιουργήσει πρόβλημα, ούτε φασαρία, ούτε καν να κλείσει το δρόμο, που αυτή τη στιγμή που βλέπετε είναι ανοιχτός μία γραμμή βέβαια, μία σειρά, και περνάνε τα αυτοκίνητα. Ο σκοπός μας είναι να με αυτή την ειρηνική διαμαρτυρία μας να ζητήσουμε από τους βουλευτές μας, τους επιτυπωμένους εκπροσώπους του κυρίαρχου σε εισαγωγικά λαού, όπως μας λένε, νομίζοντας ότι μας κοροϊδεύουν και απευθύνονται σε καθυστερημένα μυαλά, λέγοντάς μας ότι είμαστε ο κυρίαρχος λαός, και κυρίως να απευθύνουμε αυτή την ειρηνική διαμαρτυρία μας προς τον πρώτο πολίτη της χώρας μας, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Στεφανόπουλο, από τον οποίο εξαρτάται η κύρωση και η υλοποίηση της συνθήκης Σέγγεν. Βάσει του συντάγματός μας, πρέπει για να ισχύσει ένας νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή, στην Βουλή υποτίθεται των Ελλήνων και μάλιστα των Ορθοδόξων Ελλήνων, θα πρέπει λοιπόν βασική και απαραίτητη προϋπόθεση να υπογραφεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά αμέσως να δημοσιευθεί στην εφημερίδα κυβερνήσεως, και από τη στιγμή κατά την οποία θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα κυβερνήσεως θα αρχίσει να ισχύει, τίθεται δηλαδή σε εφαρμογή, ο εκάστοτε ψηφιστής νόμος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια τίθεται σε εφαρμογή και υλοποίηση η κατάρτιστη αυτή συνθήκη Σέγγεν. Έχουμε πει επανελειμμένες φορές και εμείς και πολλοί άλλοι αγωνιστές, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, τι εστί, τι είναι δηλαδή η συνθήκη Σέγγεν. Για όσους, για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν έχουν ακόμα ενημερωθεί ή έχουν ενημερωθεί πλημελώς, λίγο δηλαδή, ή υπάρχει κάποια παραπληροφόρηση σε πολλά σημεία, θα πω στην αγάπη σας, ζητάω την κατανόησή σας αν κάποιοι τα ακούσουν για δεύτερη για τρίτη φορά, εξάλλου όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες μας, αλλά και οι σύγχρονοι ιστορικοί, ότι η επανάληψη είναι η νίκη της μαθήσεως. Όσες φούγολες φορές ακούμε ένα πράγμα, τόσο πιο πολύ το εμπεδώνουμε και τόσο πιο πολύ το μαθαίνουμε. Διότι καλούμεθα να αγωνιστούμε όλοι μας, αφού πρωτίστως ενημερωθούμε για κάποια πράγματα. Το να φωνάζουν κάποιοι δεν απευθύνομαι σε εσάς. Το να φωνάζουν κάποιοι κάποια συνθήματα ή να κάνουν κάποια διαμαρτυρία χωρίς να ξέρουν τον σκοπό της διαμαρτυρίας, νομίζω ότι είναι όχι και τόσο ορθό, για να μην πω ανόητο. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να πούμε δύο λόγια για τη συνθήκη Σέγγεν. Η συνθήκη Σέγγεν ή αλλιώς σύμβαση Σέγγεν ξεκίνησε το 1985 από 5 κράτη της ΕΟΚ. Το 1985 λοιπόν από 5 κράτη της ΕΟΚ έγινε μια συμφωνία μεταξύ αυτών των 5 κρατών
η οποία ονομάστηκε Συμφωνία, Σύμβαση δηλαδή, Σέγγεν. Και καλούν αυτά τα πέντε κράτη, οποιοδήποτε άλλο μέλος κράτος της ΕΟΚ που θα θελήσει να δεχθεί, να αποδεχθεί και να υπογράψει και αυτό με τη σειρά του την Σύμβαση Σέγγεν. Τι λέγει μέσα αυτή η Σύμβαση Σέγγεν που σημειωτέων για όσους δεν το γνωρίζουν είναι ένα περίπου δύο δάχτυλα τάφους βιβλίου με 150 περίπου άρθρα μέσα και μάλιστα μεγάλα άρθρα που ούτε λίγο ούτε πολύ εκεί μέσα σε αυτή τη συνθήκη έχει οργανωθεί τέλεια, είναι το τέλειο έγκλημα θα λέγαμε, αυτά τα οποία αναφέρονται μέσα στη συνθήκη Σέγγεν, προκειμένου να υποδηλώσουν, να υποτάξουν, να ελέγξουν και να αστυνομεύουν όλους τους πολίτες που θα αποδεχθούν αυτή τη σύμβαση. Σκοπός τους δηλαδή με λίγα λόγια, όπως αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά μέσα αυτή τη συνθήκη, δεν υπάρχει καμία μα καμία αμφιβολία, γι' αυτό άλλωστε και κάνουμε όλες αυτές τις διαμαρτυρίες, είναι όπως αναφέρει η σταδιακή κατάργηση των συνόρων, των κρατών που θα δεχθούν τη σύμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ότι τα σύνορα της Ελλάδας μας από τη στιγμή που υπογράφηκε και επικυρώθηκε αυτή η συνθήκη και θα δημοσιευθεί μετά την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως, θα πάψουν πλέον να είναι σύνορα της Ελλάδας και θα είναι σύνορα της ΕΟΚ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει για όσους δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα μας θα πάψει να είναι κράτος. Θα γίνει ένας νομός. Θα γίνει μία επαρχία. Όπως τώρα η Ελλάδα σαν κράτος έχει τους νομούς της και έχει και τους νομάρχες της και διατάσσει, ο νομάρχης μάλλον δεν έχει καμία αξία και δεν μπορεί να είναι πάνω από τον πρωθυπουργό της χώρας, δέχεται εντολές δηλαδή, είναι υφιστάμενος. Έτσι αύριο μεθαύριο, μόλις ισχύσει η συνθήκη, θα είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. Θα είναι ένας νομάρχης. Και θα δέχεται εντολές, προσέξτε, θα δέχεται εντολές. Μισό λεπτό παρακαλώ. Θα δέχεται εντολές από την ΕΟΚ. Γι' αυτό συχνά πυκνά ακούμε να λένε οι αξιότιμοι κύριοι βουλευτές και οι αξιότιμοι κύριοι υπουργοί. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν μπορούμε να σε ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας. Δεν μπορούμε να μην ψηφίσουμε τον τάδε νόμο. Δεν μπορούμε να μην ψηφίσουμε τη συνθήκη Σέγγεν. Το ακούτε συχνά πυκνά. Και την τελευταία φορά που το άκουσα και εγώ και πολλοί άλλοι από εσάς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ, ήταν μέσα στη Βουλή στις 18 Μαρτίου. 18 Μαρτίου του 1997 ψηφίστηκε, όπως είναι γνωστό, το νομοσχέδιο για την προστασία του πολίτη. Από τα προσωπικά δεδομένα μας, υποτίθεται, συσσαγωγικά η προστασία του πολίτη. Εκεί λοιπόν άκουσα και εγώ ο ίδιος και πολλοί άλλοι εκλεκτοί αγωνιστές, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, να λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριος Ευάγγελος Γιαννόπουλος, υπάρχει και βίντεο, να λέει, μα δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, πιεζόμεθα. Το ακούτε? Πιεζόμεθα, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιαννόπουλος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην ουσία δεν είναι υπουργός, δεν εξουσιάζει αυτός το Υπουργείο του, δεν δίνει αυτός διαταγές, αλλά παίρνει διαταγές. Εκτελεί δηλαδή διαταγές. Τι είναι ως διαταγές? Της ΕΟΚ. Άρα λοιπόν, αντίο Ελλάδα. Άρα λοιπόν, αντίο χριστιανισμός, ορθοδοξία. Αντίο παραδόσεις, αντίο γλώσσα σε λίγο, αντίο ορθοδοξία, αντίο νόμισμα, αντίο εθνικός ύμνος. Αυτός ο σπουδαίος και περίφημος και ένδοξος και ηρωικός εθνικός μας ύμνος που γράφτηκε
με το αίμα και τις θυσίες χιλιάδων εντόξων ηρώων και προγόνων μας, αντίο σε λίγο. Θα πάψουν να υπάρχουν εθνικές εορτές, θα πάψουν να υπάρχει εθνικός ύμνος, θα πάψουν να υπάρχει εθνικό νόμισμα, θα πάψουν να υπάρχει σημαία, θα πάψουν να υπάρχουν πολλά πράγματα. Γιατί? Γιατί το κράτος πλέον δεν θα είναι η Ελλάδα, θα είναι η ΕΟΚ. Η ΕΟΚ θα είναι το κράτος και εμείς θα είμαστε μια επαρχία της ΕΟΚ. Και τι σημαίνει αυτό πάλι? Αυτό που έχει πει σε ομιλίες του ο γνωστός σε όλους και αγωνιστής πατήρ Νεκτάρης Μουλατσιώτης, που σε λίγο θα τον ακούσετε, θα έχουμε τη χαρά και τιμή να τον ακούσουμε όλοι μας. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα θα είναι, αγαπητοί μου αδερφοί, να πάψει, όπως είπαμε, η Ελλάδα μας να είναι κράτος και να γίνει μια επαρχία και να δέχεται εντολές από τους απ' έξω. Και αφού σε ένα κράτος θα υπάρχει ένα νόμισμα, πάει το νόμισμα της Ελλάδος. Αφού σε ένα κράτος στην Ευρώπη θα πρέπει να υπάρχει ένας εθνικός ύμνος, πάει ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος. Αφού σε ένα κράτος θα πρέπει να υπάρχει μία επίσημη θρησκεία, πάει η Ορθοδοξία μας. Σε μία Ευρώπη των 500-700 εκατομμυρίων, ποια θα είναι η επίσημη θρησκεία? Απαντήστε μου. Η Ορθοδοξία, που είναι 10 εκατομμύρια, γιατί η Ρωσία και οι άλλες χώρες οι Ορθόδοξες είναι εκτός Ευρώπης, προς το παρόν τουλάχιστον. Ποια θα είναι λοιπόν η επίσημη θρησκεία? Θα είναι ή ο Παπισμός ή ο Προτεσταντισμός. Και θα έχουμε τον Πάπα, αυτόν που έλεγε ο μέγας αυτός διαπρίσιος κήρυξ της Ορθοδοξίας μας και μέγας αναμορφωτής του γένους μας, ο Πατροκοσμάς, ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, αυτός ο τόσο μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μας, τι έλεγε? Το Πάπα να καταράστε, αυτός θα είναι η αιτία. Και δεν αποκλείεται σε εισαγωγικά τον εαυτό να είναι και το αναμενόμενο, ο αναμενόμενος μάλλον ψευδοπροφήτης της Αποκαλύψεως. Δεν αποκλείεται. Δεν λέω ότι θα είναι, αλλά δεν αποκλείεται και να είναι. Λοιπόν, ένα λοιπόν το δεδομένο, για να μην σας κουράσω. Δεύτερο, διαβάζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στο 92ο άρθρο της Συνθήκης. Όσοι έχετε τη Συνθήκη, ανοίξτε τη. Τι λέει? Ιδρύεται από τούδε και στο εξής, από την ημέρα δηλαδή που περιγράφει αυτή η Σύνθηκη Σέγγεν, από τα πέντε μέλη της ΕΟΚ και εν συνεχεία και από τα υπόλοιπα και προσπάτως και από την Ελλάδα μας, λέει λοιπόν ότι ιδρύεται και εγκαθίσταται ένα κοινό σύστημα πληροφοριών σε όλα τα συμβαλόμενα μέρη, δηλαδή σε όλα τα μέρη τα οποία θα υποδεχθούν τη συνθήκη και θα υπογράψουν, αλλά και ένα κεντρικό σύστημα πληροφοριών, ένα κομπιούτερ δηλαδή κεντρικό, το οποίο θα βρίσκεται, θα εδρεύει στο Στρασβούργο, στη Γαλλία. Εκεί θα υπάρχει το κεντρικό κομπιούτερ, το οποίο θα δέχεται όλες τις πληροφορίες, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και των υπολείπων κρατών που θα αποδεχτούν τη συνθήκη, που έχουν αποδεχτεί και θα αποδεχτούν στο μέλλον τη συνθήκη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην Ελλάδα μας θα εγκαταστηθεί ένα κεντρικό κομπιούτερ στην Ελλάδα, στο οποίο θα καταχωρούνται μέσα όλα τα προσωπικά δεδομένα όλων των Ελλήνων πολιτών. Είτε θέλουν, είτε δεν θέλουν. Και όταν λέμε προσωπικά δεδομένα, τι εννοούμε? Εννοούμε ό,τι έχει σχέση με την προσωπική μας ζωή. Βάσει του συντάγματός μας υπάρχει το απόρριτο. Υπάρχει το προσωπικό απόρριτο. Υπάρχει το άσυλο του σπιτιού μας. Υπάρχουν πολλά, πολλοί προστατευτικοί νόμοι που προστατεύουν την προσωπικότητά μας, την ελευθερία μας, τα ανθρώπινα δικαιώματά μας. Τώρα πετάνε όλα αυτά. Πάει και η προσωπική μας ελευθερία, πάνε τα ανθρώπινα μας δικαιώματα, πάει η προσωπική μας ζωή, πάνε όλα. Και ας μας πούν κάποιοι κύριοι εξυπνάκηδες, οι οποίοι θέλουν να θολώσουν τα νερά όπως πάντοτε, μα τι μας νοιάζει εμάς ή τι σας νοιάζει εσάς, αφού είσαστε φιλήσυχοι πολίτες, αφού είσαστε καλοί άνθρωποι, αφού είστε καλοί χριστιανοί, έχετε να φοβηθείτε τίποτα?
Έχετε εγκληματίσει, έχετε σκοτώσει, κλέβετε, σκοτώνετε, πορνεύετε, τι κάνετε για να αποδειχθείτε. Δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Εγώ σας λέγω ότι ποιος από εσάς θα ήθελε, ένα απλό παράδειγμα σας λέω, να έρθω εγώ, που εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι με αγαπάτε και με σέβεστε, να έρθω εγώ και να κάθομαι 24 ώρες το 24ωρο πάνω από το κεφάλι σας. Την ώρα που τρώτε, την ώρα που διαβάζετε, την ώρα που κοιμάστε, την ώρα που προσεύχεστε. Δεν θα σας ενοχλώ, ούτε θα σας λέω τίποτα, ούτε θα σας πειράζω, ούτε τίποτα. Απλώς θα έχετε ένα ακίνητο οφθαλμό, τα δικά μου μάτια, πάνω από το κεφάλι σας, συνέχεια. Εδώ καθόμαστε να φάμε, κάθεστε να πάτε, σε ένα εστιατόριο παράδειγμα, και επειδή κάποιος κύριος σας κοιτάζει συνέχεια, εκνευρίζεστε. Και λέτε, μα σας παρακαλώ κύριε, κυρία μου, γιατί με κοιτάζετε, τι σας κάνω. Θέλετε τίποτα. Δεν θέλετε οι άλλοι να σας ελέγχουν και να σας παρατηρούν και να σας προσέχουν. Αυτό θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα έχουμε ένα ακίνητο οφθαλμό πάνω από τα κεφάλια μας 24 ώρες το 24ωρο που θα μας παρακολουθούν συνέχεια που πάμε, τι κάνουμε, τι λέμε, τι τρώμε και οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και το σκεφτόμαστε σε λίγο. Αυτό σημαίνει Σέγγεν. Σας φαίνεται αστείο? Δεν είναι καθόλου αστείο. Σας φαίνεται έργο επιστημονικής φαντασίας? Δεν είναι καθόλου έργο επιστημονικής φαντασίας. Μπορώ να σας πω ότι αυτά τα έργα τα επιστημονικής φαντασίας που βλέπετε και που βλέπουμε είναι η πραγματικότητα την οποία μας την διοθετεύουν σιγά σιγά μέσω δίθεν του κινηματογράφου και του τηλεοράσεως για να μας κάνουν να ερθιστούμε σε αυτά τα πράγματα και να λέμε «Α, δεν είναι και τίποτα κακό». Είναι η εξέλιξη. Εξελίσσεται ο κόσμος. Αυτό λοιπόν σημαίνει Σέγγεν. Εγκαθίσταται ένα κεντρικό σύστημα πληροφοριών στην Ελλάδα που θα κατοχωρούνται όλα τα προσωπικά μας δεδομένα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ευαίσθητα δεδομένα. Ανοίξτε όλοι το νομοσχέδιο για την προστασία του πολίτη από τα προσωπικά μας δεδομένα. Από το υποτιθέμενο νομοσχέδιο για την προστασία του πολίτη που ψηφίστηκε στις 18 Μαρτίου του 1997. Ανοίξτε το δεύτερο άρθρο του. Δεν είναι λόγια δικά μου. Υπάρχει το νομοσχέδιο και τα λέει ακριβώς έτσι όπως σας το λέω. Έχω και το κείμενο μπροστά μου που στον αμφισβητή να το δείξω. Που λέει τι? Ότι μέσα σε αυτό το σύστημα πληροφοριών θα καταχωρούνται όχι μόνο κάποια δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κοινωνία μας για να είμαστε νομοταγείς πολίτες, που πρέπει να είμαστε νομοταγείς πολίτες για να έχουμε την ταυτότητά μας, για να έχουμε τα άλλα έγγραφα προσωπικά μας και να κάνουμε τις διάφορες συναλλαγές μας, που είναι το όνομά μας, το επίθετό μας, η διεύθυνση κατοικία μας και κάποια άλλα δεδομένα που είναι, δεν είναι κακό να τα έχουν. Δεν είναι μόνο αυτό, θα καταγορθούν μόνο αυτά, αλλά προσέξτε τι λέει το άρθρο 2. Δεν είναι λόγια δικά μου, είναι λόγια του νομοσχεδίου άρθρο 2. Όποιος το αμφισβητεί, το βγάζω αυτή τη στιγμή και το δείχνω. Τι λέει? Ποια είναι τα ευαίσθητα δεδομένα? Φυλετικές ή εθνικές διακρίσεις. Δηλαδή, θα καταχωρούνται μέσα στο κομπιούτερ από ποια φυλή είναι ο καθένας μας και από ποιο έθνος είναι ο καθένας μας. Δεύτερο, εάν ανήκει σε σωματεία, σε οργανώσεις, σε συλλόγους, σε οποιοδήποτε άλλους φορείς. Τρίτο, η υγεία μας. Από την ώρα που γεννήθηκε το παιδάκι, από το λίκνο του, από την κούνια του, μέχρι την ώρα που θα πάψει να υπάρχει, που θα πεθάνει, ό,τι έχει περάσει στη ζωή του θα καταχωρούνται όλα μέσα στο κομπιούτερ. Τι άλλο? Θα καταχωρούνται επίσης μέσα στο κομπιούτερ Thank you.
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις. Συμμετοχή σε ενώσεις σωματεία, το είπαμε, υγεία, κοινωνική πρόνοια, ερωτική ζωή και άλλα πολλά. Όλα αυτά λοιπόν είναι ευαίσθητα δεδομένα που μέχρι τώρα ήταν απόρριτο. Η υγεία μας είναι απόρριτη. Δεν μπορεί ο καθένας, αν πάει σε έναν γιατρό και το ρωτήσεις τι έχει ο τάδε, σου λέει με συγχωρείτε, υπάρχει το ιατρικό απόρριτο. Η προσωπική μας ζωή είναι απόρριτη. Ακόμα, όπως γνωρίζετε, ακόμα και τα τηλέφωνα μας απαγορεύεται να παρακολουθούνται, γιατί είναι η προσωπική μας ζωή. Και αν κάποιος θα παρακολουθήσει και φέρει μία κασέτα μαγνητοφωνημένη στο δικαστήριο για να αποδείξει κάτι, δεν την δέχεται το δικαστήριο, διότι είναι προϊόν παράνομο. Όλα αυτά λοιπόν είναι ευαίσθητα δεδομένα τα οποία καταχωρούνται μέσα στο κομπιούτερ. Για όλα αυτά λοιπόν κάνουμε σήμερα αυτή την ειρηνική και φιλήσυχη διαμαρτυρία, που σκοπό, επαναλαμβάνω, έχει να παρακαλέσουμε τον πρόεδρο Δημοκρατίας να μην υπογράψει αυτή τη συνθήκη Σέγγεν και να ακυρωθεί η συνθήκη Σέγγεν ή να γίνει δημοψήφισμα. Ζητάμε λοιπόν όλοι μαζί να γίνει δημοψήφισμα, αφού ενημερωθεί κέρια Ελλάδα που λιμένει. Σέγγεν σημαίνει Ελλάδα που λιμένει. Σέγγεν σημαίνει Ελλάδα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, θα παρακαλέσω την αγάπη σας να είμαστε όλοι προσεκτικοί, κανείς να μην δίνει συνεντεύξεις, κανένας, ακόμη και αν έρχονται κανάλια και να σας ζητάνε, δεν θα δίνει κανείς συνέντευξη. Σας παρακαλώ, σας το ζητάω σαν χάρη, διότι είναι και ορισμένοι οποίοι δεν γνωρίζουν και δυστυχώς δείχνουν στα κανάλια αυτούς τους λίγους που λένε μερικές φορές άρρητα ρήματα. Δεν θα δίνει κανείς συνέντευξη, υπάρχουν οι οργανωτές, να το πούμε έτσι, και οι υπεύθυνοι της συγκεντρώσης αυτής, που αν θελήσουν κάποιοι να ζητήσουν συνεντεύξεις, να έρθουν να πάρουν από τους υπευθύνους αυτής της συγκεντρώσεως. Παράκληση θερμή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να βγει κάτι καλό και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα παρακαλούσα όλους τώρα να αραιώσετε και να καθίσετε όλοι κάτω. Θα κάνουμε, ξεκινάμε αυτή τη στιγμή, καθιστική ειρηνική, το τονίζω. Ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία. Αραιώστε και καθίστε κάτω και θα σας λέμε τι θα κάνετε και θα συνεχίσουμε κάποια πράγματα για ενημέρωσή σας. Όχι! Τι θα πει, 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 τι θα
όσοι παραμείνετε στη συγκέντρωση, η οποία όπως δήλωσα τώρα στην τηλεόραση του Sky, θα κρατήσει μέρες. Είμαστε αποφασισμένοι και πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι. Ή Ορθοδοξία και Ελλάδα ή θάνατος. Έχουμε να διαλέξουμε. Ορθοδοξία, Ελλάδα ή θάνατος. Όσοι λοιπόν είστε αποφασισμένοι και καλέσαμε αυτή τη στιγμή. Ήταν ανοιχτή η αναμετάδοση από το Sky τον ελληνικό λαό να κατέβει αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουλή. Για να κάνει και αυτός τη διαμαρτυρία του. Λοιπόν, όσοι παρακαλώ, συμμετέχετε, θα είστε κάτω γονακιστή και στα άκρα και τα πανώ, όλα κάτω. Οι ιερείς θα έρθουν από εδώ. Όλοι θα είναι καθιστικοί. Όποιος είναι όρθιος, παρακαλώ να αποχωρήσει. Θα είμαστε όρθιοι, καθιστή. Όλοι καθιστή. Όποιος δεν μπορεί, θα περάσει από μέσα, ποιος δεν μπορεί όρθιος. Μην κουράζεται, θα σηκώνει και να αλλάζει. Θα αλλάζεται. Παρακαλώ. Ακούσατε τι είπα, και ο σταυρός κάτω. Όλοι θα καθίσετε κάτω. Όλοι. Δεν θα υπάρχει άτομο. Η Γάλλος αστυνομία θα σας απομακρύνει. Τώρα καθίσαμε το νόσο. Καθίστε όλοι κάτω. Όλοι παρακαλώ. Αυτό το λέτε εσείς. Άλλοι λένε άλλα πράγματα. Δεν θα είναι κανείς εδώ. Όσοι είστε έτσι, περάστε μέσα στο πεζοδρόμιο. Ελάτε παρακαλώ. Λοιπόν, να έχουμε την προσοχή σας τώρα. Καθίστε. Όποιος κανένας. Κυρία μου, καθίστε. Κάτω, στην άσφαλτο. Ο Χριστός κάθισε πάνω στο σταυρό για μας. Εμείς δεν μπορούμε να καθίσουμε σε μία άσφαλτο. Για την αγάπη του Χριστού και της πατρίδος. Κυρία μου, περάστε μέσα να κάθετε κάτω. Κυρίες μου, δεν έχετε αυτό, δεν ξέρετε ελληνικά. Εσείς με την εικόνα, ή απ' έξω ή κάτω. Εσάς το λέω. Αντίκιο οι φοιτητέ, και ότι αδικούσε η κυβέρνηση, τότε κατέβηκε όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα κατέβηκε και συμπαραστάθηκε στους διαδηλωτές. Το ίδιο για άλλο πράγμα εμείς όμως. Εμείς προς χάρη της ορθοδοξίας και της ατομικής και προσωπικής ελευθερίας και της δική μας και του έθνους θα κάτσουμε εδώ. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να παρακαλέσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην υπογράψει το προεδρικό διάταγμα ώστε να μην ισχύσει η συνθήκη Σέγγεν και να ζητήσει δημοψήφισμα και οι βουλευτές και όλοι να ζητήσουν δημοψήφισμα. Γιατί πρέπει να εντοπίσουν οι κύριοι βουλευτές το εξής. Όταν βγήκαν προεκλογικά και ζήτησαν την ψήφο του ελληνικού λαού, κανένας τους δεν είπε ότι θα μας ρίξουν τέτοια δεσμά και θα μας βάλουν το ηλεκτρονικό φακέλωμα και το 666. Κανένας δεν μας το είπε. Βγήκε προμηνών στην τηλεόραση ο υπουργός, ο κύριος Παταδήμας και μίλησε με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως από το Μέγα. Στην εκπομπή του Πρεπετέρη, η ώρα της αλήθειας. Και εκεί του είπε του Μητροπολίτη, σας το λέω ξεκάθαρα σεβασμιότατε, το 666 θα μπει στον ελληνικό λαό. Υπάρχει μαγνητοφωνημένο σε βίντεο. Είναι ξεκάθαρα που λέει ο υπουργός ότι το 666 θα μας το δώσουν, θέλουμε, δεν θέλουμε. Επειδή βλέπουν τώρα ότι ο λαός ξεσηκώθηκε και δεν παίρνει τις ταυτότητες, προσοχή. Η ΕΟΚ, προσέξτε το τι λέω, η ΕΟΚ
δεν έχει δώσει εντολή να το πάρουμε το χάραγμα στο, στην ταυτότητα. Το χάραγμα λέει οπουδήποτε μπορούν να μας το δώσουν. Με όποιο τρόπο. Τι θέλουν δηλαδή. Να πάρεις το νούμερό σου. Να σου δώσουν τις γραμμούλες ή το μικροτσίπ. Είτε στην ταυτότητα, είτε στο χέρι, είτε στο μέτωπο, είτε στην εφορία, στη δήλωση της εφορίας, είτε στην κάρτα υγείας, είτε στο βιβλιάριο υγείας. Η εντολή είναι να περάσει το χάραγμα. Γιατί να περάσει το χάραγμα? Διότι όταν μας φακελώνουν, και εδώ είναι το 366, όταν μας φακελώσουν, δεν μπορεί να γράψει Μουλατσιώτης Νεκτάριος. Διότι έχουν και ανήψια και ξαδέλφια με το ίδιο όνομα. Στο κομπιούτερ λοιπόν όταν χτυπήσει Μουλατσιώτης Νεκτάριος του Παναγιώτη, θα βγουν όλοι 20 που έχουν το ίδιο όνομα και το πατρόνυμο. Ποιος είναι ο Νεκτάριος Μουλατσιώτης που εμείς ζητάμε? Γι' αυτό πρέπει ο κάθε άνθρωπος να πάρει ένα νούμερο. Το νούμερο αυτό δίνεται με τις γραμμούλες είτε με αυτοκίνητο είτε μικροτσίπ. Γι' αυτό αδελφοί μου, δεν λειτουργεί όμως οι γραμμούλες χωρίς το 666. Η πρώτη, η μεσαία και η τελευταία είναι γνωστό πλέον από τους ηλεκτρονικούς που το είπε και κατά δήμας ότι είναι το 666. Είναι γνωστό πλέον. Δεν μπορούν να μας πούν ότι δεν έχουν οι γραμμούλες το 666. Γι' αυτό πρέπει, όχι μόνο την ταυτότητα, αλλά να μας υποχρεώσουν να αλλάξουμε το ατιμή. Να αλλάξουμε το ατιμή πού? Να αλλάξουμε τη φορολογική δήλωση. Και βλέπουμε τις γραμμούλες με αριθμό, δεν θα κάνουμε δηλώσεις. Ζηλοφορία. Και δεν θα εφαρμοστεί. Γιατί άμα δεν δηλώσεις, δεν μπορείς να πάρεις τιμολόγιο, ούτε να δώσεις τιμολόγιο. Αποδείξεις. Δεν μπορείς να πουλήσεις το σπίτι σου, ούτε και να αγοράσεις άλλο σπίτι αν θέλεις. Άρα εδώ έχουμε πλήρη εφαρμογή, άμα δεις την εφορία, ότι όποιος δεν πάρει το χάραγμα, δεν θα μπορεί ούτε να πουλάει, ούτε να αγοράζει. Στην εφορία εφαρμόζεται καλύτερα από ό,τι στην ταυτότητα. Και γι' αυτό μπορεί στην ταυτότητα να μας πούνε πάρτε την. Δεν έχει τίποτα επάνω. Και όντως δεν βάλουν. Μπορεί να το βάλουν στην εφορία ή στο βιβλίο υγείας. Επαγγελματούμε ότι όπου και αν το βάλουν, όπου και αν το βάλουν, εμείς δεν θα παραλάβουμε έγγραφο με το 666 που να μας πούνε ότι είναι προσωπικός μας αριθμός. Όχι όπως είναι πάνω στα τρόφιμα. Παρακαλώ, όχι όπως είναι στα τρόφιμα απλά, θέλουμε να είναι εκπροσωπικός, θα μας πούνε αριθμός. Μην μπερδευτούμε. Έτσι. Λοιπόν, διαφορετικά δεν θα πρέπει να πάρουμε κανένα τρόφιμο. Όπως και τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ και όλα αυτά τα πράγματα, έχει πάνω το χάραγμα. Αλλά δεν είναι προσωπικός μου αριθμός. Δεν είναι προσωπικός μου αριθμός, είναι της ΔΕΗ ο αριθμός. Δεν είναι το προσωπικό μου όνομα. Γι' αυτό δεν μας ενοχλείς, τι και κακό, αλλά στα πέτα. Εμείς δεν θέλουμε εμάς να μας κάνουν νούμερα. Να ξέρουν ότι η κυρία Παπαδοπούλου Μαρία είναι το τάδε νούμερο. Αυτό δεν θέλουμε, γιατί αυτό είναι πλέον το χάραγμα. Και όποιος το πάρει, λέει με οι πατέρες, μετάνοια δεν έχει. Δεν μπορεί δηλαδή όποιος το πάρει να πει αργότερα μετανοώ. Δεν δέχεται τη μετάνοια ο Θεός. Μα να μου πείτε, η γραφή λέει ότι όσο ζει, μην μιλάτε παρακαλώ, ότι όσο ζει, λέει ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να μετανοήσει. Στο χάραγμα το τελειώνει, διότι είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε σφραγισμένοι και βουλωμένοι, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, και έχουν βάλει τη βούλα του Αγίου Πνεύματος με το χρήσμα. Έτσι, όποιος πάρει το χάραγμα και μάλιστα με τη θέλησή του, και το βάλει επάνω του και το αποδεχτεί, αυτός βλασφημάει το χρήσμα. Και το χρήσμα είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Δεν συγκολείται εις τον αιώνα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Εφέν, να μας το βάλουν τελικά λέει στο δεξί χέρι, που μετά δεν θα μπορέσεις να ξανακάνεις το σταυρό σου.
ας το βάλουν στο μέτωπο ώστε να αλλοιωθεί η διάνοια. Ενώ μπορεί να θέλεις να μετανοήσεις, δεν θα μετανοείς όπως δεν μπορεί πια και ο Αιωσφόρος. Ενώ ήταν ο Αιωσφόρος άγγελος, έγινε διάβολος. Τώρα δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Και να θέλει να μετανοήσει, δεν μπορεί. Αγιώθηκε στο κακό. Αυτό θα πάθουν αυτοί που θα δεχτούν το χάραγμα, λέει η Γραφή. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι στις γραμμούλες επάνω το δηλώσανε και στο κανάλι Μέγα επιστήμονες που βγήκανε και εταιρείες ότι έχει επάνω μέσα οι γραμμούλες. Η πρώτη, η μεσαία και η τελευταία είναι το αριθμός 6. Γι' αυτό, όταν βλέπετε και μας βάζουν τις γραμμούλες, θα κάνετε το εξής. Θα έχετε ένα σπηλό δίπλα σας μαύρο πάντοτε μαζί σας. Και στην τελευταία γραμμή και στην πρώτη πρέπει δίπλα υποχρεωτικά να είναι άσπρα. Διαφορετικά δεν μπορεί να διαβάσει το σκάνερ, αυτό που διαβάζει. Δεν ακούτε. Δεν ακούνε λέει. Πρέπει αυτό το μεγάφωνο να γυρίσει προς το εκεί. Ναι, γυρίστε γιατί δεν ακούνε λέτε. Θα πάω με το λεωφορείο, θα περιμένω. Αλλά πίσω δεν ακούνε, πίσω δεν ακούνε. Λοιπόν, παρακαλώ. Να βγάζουμε λοιπόν ένα αύριο στυλό και τις δύο τελευταίες γραμμούλες θα τις παχαίνουμε προς τα έξω. Όσο την παχαίνουμε αλλάζει νούμερο εκείνη. Γιατί εξαρτάται από το τάχος πόσα είναι μαύρη γραμμή παχουνή. Όσο την μεγαλώνουμε εμείς αλλάζει νούμερο εκείνη. Αυτό θα κάνουμε και στη ΔΕΗ και στη ΔΕΗ και στο ΜΕΤΕ και θα δείτε, θα πηγαίνετε, θα σου πω γιατί το χάλασες. Δεν πρέπει να μετρήσεις το μηχάνημα. Θα αναγκαστεί η ΔΕΗ και θα παίρνει η ΔΕΗ και το ΜΕΤΕ. Θα τα παίρνουν και σου λένε στο ταμείο πλάι για να πληρώσει όπως με την παλιά τον τρόπο. Χωρίς. Δεν το καταλάβατε. Γι' αυτό καλά είπα να μην μιλήσετε στα κανάλια. Λοιπόν, στο ΕΠΕ και στη ΔΕΗ, επάνω υπάρχουν οι γραμμούλες. Υπάρχουν όταν μας έρχονται. Τι θα κάνουμε. Είναι το 666 αυτό. Δεν είναι το προσωπικό μας νούμερο. Αλλά θα τους χαλάσουμε τη δουλειά. Τι θα κάνουμε. Στην πρώτη γραμμή, την τελευταία, θα παίρνετε μαύρο μαρκαδόρο και να την παχαίνετε όσο πιο πολύ μπορείτε. Την μαύρη, την πρώτη και την τελευταία. Θα την κάνετε τα χρονιά όσο πιο τα χρονιά μπορείτε. Μετά θα πάτε να πληρώσετε. Θα το βάζει στο μηχάνημα. Το μηχάνημα δεν πρέπει να διαβάσει το έξυπνα. Γιατί το χάλασε. Και τότε η ΔΕΗ και η ΕΠΕ και όλα τα έγγραφα αναγκάζονται να τα κάνουν με τον παλαιό τον τρόπο όπως πληρώνουμε χωρίς γραμμές. Αυτό θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Το έκανα εγώ στα δικά μου το ΔΕΗ και στο ΕΠΕ. Και τα πήγα να πληρώσω ο διευθυντής Έλληνα που είχε μανία. Το λέω με το 666 επάνω εγώ δεν πληρώνω. Γι' αυτό μου τι να κάνω εγώ τώρα. Τουλάχιστον υπάλληλο πάρτε με τον παλιό τρόπο. Σφέγγισε το κανονικά με τις προηγούμενες και πάρτε με τον παλιό του τρόπο. Γιατί δεν πρέπει να χάσεις τα λεφτά, εσύ τα δίνεις τα λεφτά. Του λες πάρτε. Εγώ δεν θα έρθουμε να δώσω τα λεφτά μου, αλλά θα σου χαλάσω τις γραμμές που έχεις επάνω. Πληρώνω το 666 χωρίς να με ρωτήσεις. Ότι εγώ το πήγα, δεν μπορεί να μου κόψετε το ρεύμα, ούτε το τηλέφωνο. Δεν μπορεί να το κόψουν, γιατί εσύ πήγες. Και αν δεν τα παίρνουν, εάν δεν τα παίρνουν, τούτο διαφέρει να τα παίρνουν. Τα παρακατοπικών και δανείων. Δεν μπορώ να φωνάξω και θα τα. Λοιπόν, παρακαλώ, συνεχίζουμε.
Η συμφωνία του Σέγγεν. Βάλτε το κάπως έτσι το μεγάλο και πού το γυρίσετε και πού με το γυρίζετε. Γυρίστε κάτω το μεγάλο που δεν είναι αυτό το μεγάλο. Αυτό το μεγάλο, γυρίστε το να πούμε τώρα. Δεν το τραβήξει κύριε μου, δεν το χαλάς. Πρέπει να ξέρει κάποιος. Λοιπόν. Λοιπόν, δεύτερο. Είναι προς ντροπή των βουλευτών και των πρωθυπουργών. Εδώ θα λέμε τα σίκα-σίκα και τους κάτω-σκάτω. Σήμερα δεν είναι ανάγκη να φωνάζουμε. Σιωπηρή διαμαρτυρία κάνουμε. Και ό,τι κάνουμε με τους ότου καταλάβουν ότι δεν χωρατεύουμε πια. Μόνον τότε θα πάρουμε το όταν δουν τον ελληνικό λαό να κάθεται στο πεζοδρόμιο. Εκεί το κατήτησε η κυβέρνηση. Και είναι την πολίτευση. Εκεί το κατήτησαν. Έσκο! Λοιπόν, προχωρώ. Και τι να κάνω, και τι θέλετε να ακούτε, τι θέλετε να κάνω. Πάει στο μεγάλο είναι εδώ, δεν είναι εγώ, δεν είμαι εγώ το πρόβλημα. Λοιπόν. Το γυρίσατε για τώρα. Δερματάς! Λοιπόν, μήπως ακούμε τώρα καλύτερα. Δεν μην βλέπεις την κολόνα. Λοιπόν, προσέξτε με. Θέλω να σας πω επίσης ότι το 1988 περίπου έφτασε η συνθήκη Σέγγεν στην Ελλάδα. 1988 ήρθε η συνθήκη Σέγγεν στην Ελλάδα. Τι χρονολογία έχουμε φέτος? 97. 9 χρόνια πέρασαν. Δεν πειράζει. Δεν μου λέτε, τα 9 χρόνια που πέρασαν τόσο η δεξιά όσο και το ΠΑΣΟΚ γνώρισαν ότι έχει έρθει η Σέγγεν στην Ελλάδα. Σας ερωτώ, σας το αποκάλυψε κανένας βουλευτής? Όχι! Σας το είπε κανένας πρωθυπουργός? Μυστικά πρέπει να είναι το λαό μας. Τελειώνω με τούτο σε αυτό το σημείο. Έτσι και τώρα σας δηλώνω και να το γνωρίζετε. Έχει έρθει άλλη εντολή από την ΕΟΚ. Πρώτον, ακούστε το. Μετά το Σεπτέμβριο, ο Υπουργός Οικονομικών θα στείλει έγγραφο στους επισκόπους, το οποίο θα λέγει ότι όσοι ιερείς θυροτονούνται στο εξής, δεν θα έχουν μισθό, και τι θέλετε να κάνω. Δεν ακούμε τίποτα. Δεν ακούμε τίποτα, λέει. Και το Υπουργείο Οικονομικών θα στείλει έγγραφο στους επισκόπους. Θέλουν να μην έχουν παπάδες στα χωριά μας και οι εκκλησίες μας. Με ποιο τρόπο τους κόβουν το μισθό. Το είχα πει εδώ και καιρό. Το είχα γράψει στο κουβιαράκι. Λοιπόν, τι κάνουνε? Όσοι χειροτονούνται, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, ότι θα στέλνει η Αρχιεπισκοπή το διορισμό τους πρώτα στο Υπουργείο Οικονομικών. Αν υπάρχει χρήμα, τότε θα διορίζεται
και θα πληρώνεται. Αν δεν υπάρχει, τότε θα δουλεύει αν θέλει άμεστος. Θα δουλεύει αν θέλει άμεστος. Καταλαβαίνετε ότι οι παπάδες σε λίγο δεν θα έχουν να ζήσουν. Δεν θα προσέρχεται κανείς να γίνει κληρικός. Φυσικά εγώ αδελφοί μου, να πω την πραγματική μου αλήθεια, εγώ το επιτωθώ. Και το θέλω κάτι τέτοιο. Να δούμε ποιοι είναι οι ζηλωτέ, οι γνήσιοι και ποιοι είναι. Και ποιοι είναι εκείνοι που γίνανε μόνο και μόνο για τα λεφτά. Λοιπόν, προχωρώ όμως. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και πολύτεκνοι παπάδες, υπάρχουν που θα αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα. Εκεί θα κληθεί ο λαός να τους στηρίξει. Λοιπόν, παρακαλώ, συνεχίζω. Έχει έρθει κι άλλη εντολή από την ΕΟΚ, την είπε ο πατήρ Μάξιμος. Πρώτον, καταργείται, προσέξτε με, η ελληνική σημαία. Αναλαμβάνω, έχει έρθει η εντολή εδώ και καιρό. Δεν το, όπως δεν μας είπε από το 88 η κυβέρνηση, ότι έχει έρθει η συμφωνία Σέγγεν και το είπε το 97 και δεν το είπε. Φωνάξαμε εμείς και το έμαθε η Ελλάδα. Οι Γάλλες αλεφωνάζαμε εμείς μερικοί τρελοί, εδώ ξαφνικά οι τρελοί με τρία λάμδα. Εάν εμείς δεν φωνάζαμε και δεν φυσικόγαμε τον κόσμο. Κανείς δεν θα ξέρει τι θα γίνει. Έτσι και τώρα. Έχει έρθει η εντολή από την ΕΟΚ εδώ και τώρα έχει ένα χρόνο. Να καταργηθεί η σημαία, ο εθνικός ύμνος. Να καταργηθεί επίσης και ο εθνικός ύμνος. Πάπτω σε γραμμούς από την δόξη. Θα βγάλουμε μία σημαία που ήδη την βγάλαμε με τα στεράκια. Να δημιουργεί ιστορία λέει και να φανατίζει, ακούστε, τα Ελληνόπουλα εναντίον των Τούρκων. Γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξει η ελληνική ιστορία μας. Θα πρέπει να αλλάξει η ελληνική ιστορία μας. Στοπ 25 Μαρτίου λοιπόν. Στοπ! Το 28 Οκτωβρίου για την Εθνή του Γερμανία. Και γι' αυτό όταν πάμε ένα μάρτυρα του Ιεχωδά
στα δικαστήρια δεν προστατεύουν πια τον ορθόδοξο κληρικό, ο οποίος έκανε το καθήκον του να διαφυλάξει το ποινιόν του από τον ερωτικό. Δικάζεται πληρικός. Και αν τυχόν δικαστήριο μάρτυς του Ιεχωβά, τότε καταθέτει στην Ευρώπη και η Ευρώπη το δικαιώνει. Όλα τα δικαστήρια της Ευρώπης έχουν αφαιρέσει όλους τους ερωτικούς. Τώρα ετοιμάζεται να δικαιωθεί και το κέντρο. Αυτοί όλοι οι κύριοι που έχουν μαζευτεί και βγήκαν με την τιμή ψήφου μας. Ο πατήρ Μάξιμος, για όλους αυτούς τους κύριους εκεί μέσα, έβγαλε ένα χαρτί. Να το διαβάσετε παντού. Λέει τα ονόματα αυτών, να τους μαυρίσετε. Βάζετε το φωτοτυπίες, να φτάσουν ότι στην Αθήνα αυτό θα τους κοστίσει τους κυρίους. Έχουμε και κάποιους που ψήφισαν υπέρ μας, και από το ένα κόμμα και από το άλλο. Και αυτοί οι κύριοι λοιπόν, προσέξτε με, να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Εγώ μαζί τους δεν βάζω με αυτούς τους κυρίους. Δεν βάζω με κανέναν, ούτε του ενός κόμματος, ούτε του άλλου μου. Μας είπαν οι ίδιοι βουλευτές ότι θα πάει το έθνος μας κατά διαβόλου με τη συνθήκη Σέγγεν. Το είπαν οι ίδιοι. Το είπε δε και ο αρχηγός του Πασόκ, ο Παπανδρέου, όταν ζούσε, ότι αυτή η συνθήκη θα πάει και θα την καταστροφή της Ελλάδος. Οι κύριοι όμως αυτοί τα ψηφίσανε. Υπάρχουν και μερικοί που δεν ψηφίσανε. Μπράβο τους και ένα χειροκρότημα. Αλλά αδελφοί μου, δεν φτάνει αυτό που κάνανε. Ζητάνε περισσότερα να κάνουνε. Ζητάνε τι ζητούμε τώρα να κάνουνε. Προσέξτε, ψήφισαν αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ψήφισαν ενάντια στη συνθήκη. Τέσσερι, πόσοι, και δεν ήταν αρκετοί. Αρκεί που βρέθηκε και ένας. Λοιπόν, εδώ μας ενδιαφέρει το εξής. Όταν κύριε, μου λες εμένα κύριε βουλευτά, ότι η συνθήκη Σέγγεν δεν την ψηφίζεις, γιατί πάει, προσέξτε με τι λέω, γιατί πάει το έθνος μας κατά διαβόλου, ξέρεις κύριε βουλευτά όμως ότι ο πρόεδρός σου, ο κύριος Σιλίτης, και εσύ Νέα Δημοκρατία, ο Βαρδισιώτης, Μητσοτάκης, Έμπερτ και ο Καραμαλής, σαν αρχηγή της Νέας Δημοκρατίας είπανε εμείς είμαστε υπέρ της συνθήκης Σέγγεν και αυτή είναι η γραμμή του κομματός μας. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνανε οι βουλευτές μας. Αφού ο αρχηγός σας, ο οδηγός του λεωφορείου σας, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, πάει το έθνος μας κατά διαβόλου, εάν μείνετε μέσα σε αυτό το λεωφορείο και εμείς στις επόμενες εκλογές σας ψηφίσουμε, εάν σας ψηφίσουμε, ψηφίσατε όχι και σας συγχαιρετήσαμε, σας συγχάρηκαμε, σας βραβεύσαμε, σας χειροκροτήσαμε. Αλλά όμως, εάν τους ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές, αυτοί θα ξανακατέβουν με τη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα αυτοί ήταν βουλευτές οι περισσότεροι της Νέας Δημοκρατίας και όσοι ήταν του ΠΑΣΟΚ. Τα κόμματά τους το ξεκαθάρισαν. Θα ζητήσουν κοινοβουλευτική πειθαρχία τότε. Και είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν ναι ή
να ψηφίσουν ή να διαγραφούν από το κόμμα. Άρα ψηφίζοντας εμείς αυτούς τους βουλευτές, είναι σαν να βγάζουμε πάλι ένα κόμμα το οποίο και αυτό το είναι στη συζήτησή του. Εμείς την αφαμάτια μας δεν θα τα βγάλουμε. Επότε λοιπόν καλούμε τους κυρίους βουλευτές και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας από οι αρχηγοί τους. Ακολουθούμε αυτή τη γραμμή για να τους ψηφίσουμε να αλλάξουν το πορείο. Να φτιάξουν κάτι καινούργιο. Να φτιάξουν κάτι νέο. Και τότε θα έχουν την τιμή ψήφου μας. Νεράκι, το καταλάβατε, πρέπει δηλαδή να πιάσουμε τους βουλευτές, διότι αυτή τη στιγμή, οι βουλευτές νομίζουν, σου ψηφίσαμε όχι, νομίζουν οι βουλευτές, τι νομίζουν, ότι εμείς θα παραλήξουμε την ψήφο μας. Θα παραλήξουμε μόνο αν το κόμμα τους αλλάξει γραμμή. Δεν μπορεί να μου λένε να Καραμανής και ο Έμπερ και ο Μητσοτάκης ότι είμαστε υπέρ και αυτή την γραμμή θα κρατήσει το κόμμα μας. Διότι τότε τι να σε κάνω για βουλευτή μου, δεν έχεις δύναμη. Δεν θα ψηφίσω τον αρχηγό σου. Για να με πάει εκείνος στο διάβολο, αφού δηλώνει ότι προς τα εκεί πάμε. Λοιπόν, δεν θα μας ξανακοροϊδεύσουν. Ξανά για Οθωμανική Αυτοκρατορία! Ας το ακούσουν! Ας το ακούσουν οι κυβερνάτες! Ας το ακούσουν! Τα μοναστήρια σώσα την Ελλάδα στην Τουρκοκρατία 400 χρόνια! Μέσα από τη σκλαβιά! Θα ρίξουμε και κυβερνήσεις! Ξεσηκώνουμε τα μοναστήρια! Σέγγεν και Μάστριχ, είναι το ίδιο πράγμα.
προσπαθήσουν, λέω, και οι δημοσιογράφοι και όλος ο ελληνικός λαός. Σέγγεν σημαίνει όντως Ελλάδα πλημμένη. Τι έκαναν. Το λέω αυτό παράδειγμα παντού για να καταλάβουν όλοι το τι έχει γίνει μέσα στην Ελλάδα. Σας λέγω λοιπόν το εξής. Εγώ εκλέχτηκα με ψήφους μέσα από τους μοναχούς μου. Με ψηφίσαν ελεύθερα και με βγάλανε ηγούμενο στο τρίκορφο της Φωκίδος. Εκεί λοιπόν, από το τρίκορφο, ηγουμενεύω και έχω όλη τη δύναμη και την εξουσία του ηγουμένου. Περιμένετε, περιμένετε. Είναι αδερφοί μου, ως εξής, εάν εγώ χωρίς να ρωτήσω τους μοναχούς μου πάω και βρω τον πρόεδρο της Ευρώπης, τον Ζακ Σαντέρ που τον ονομάζουν, και του πω, ως ηγούμενος σου υπογράφω και σου δίνω όλη την εξουσία, εσύ από την Ευρώπη να μου δίνεις εντολές και να κάνω κουμάντο μέσα στη Βουλή μου. Σας ρωτώ, όταν το μάθουν οι μοναχοί μου, τι θα γίνει? Επανάσταση θα γίνει. Επανάσταση θα γίνει. Θα με ρίξουν την άλλη μέρα. Διότι αυτό που κάνω είναι πραξικόπημα. Χωρίς την έγκρισή τους να πάω να δώσω όλη μου την εξουσία στην Ευρώπη. Αυτό έκανε η ελληνική κυβέρνηση με το Μάστριχτ. Ό,τι πήρε την ψήφο μας, στοπ, στοπ, πήρε την ψήφο μας και πραξικοπηματικά. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, η ελληνική βουλή, χωρίς να ερωτηθεί ο λαός που την ψήφισε, μυστικά πήρε την εξουσία που της δώσαμε και την έδωσε στο Ευρωκοινοβούλιο. Να σκεφτείτε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα πλέον ο Σιμίτης και κανένας πρωθυπουργός αν δεν ρωτήσει πρώτα την Ευρώπη. Μέχρι ποιο σημείο φτάσαμε. Πέταγα προχθές για την Κρήτη. Πήγαινα στην Κρήτη προχθές και ξέρετε τι έπαθα. Καθυστερούσε το αεροπλάνο. Και ρωτώ την αεροσύνοδο, γιατί η καθυστέρηση στο αεροπλάνο? Δεν έδωσε τον πύργος ελέγχου των Αθηνών να φύγουμε? Λέει ο πύργος των Αθηνών, περιμένει να πάρει πρώτα την εντολή από τον πύργο ελέγχου της Ευρώπης. Για να σηκωθεί ένα αεροπλάνο, να πάει Ελλάδα, Αθήνα, Κρήτη, Αλεξανδρούπολη, Ρόδο, Πάτρα, πρέπει να ρωτάμε την Ευρώπη. Μέχρι αυτό το σημείο δώσαν την εξουσία του. Τίποτα δεν δείχνουν στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω
για τα ονόματα, αν πήρατε όσοι δεν πήρατε το φυλάδιο, με τα ονόματα όλων των βουλευτών που ψήφισαν τη συνθήκη Σέγγεν, τα οποία τα ονομάζουμε τα ονόματα της Εσχήνης. Υπάρχει εδώ ένα φυλάδιο, πρέπει να το έχετε πάρει. Όσοι δεν έχετε πάρει, θα σας μοιράσω σε λίγο. Κάποια παιδιά θα σας μοιράσουν τα φυλάδια αυτά που είναι όλοι εκείνοι, τα ονόματα κατά κόμμα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία κλπ. Που ψήφισαν τη συνθήκη Σέγγεν. Είναι 142, όπως γνωρίζουμε. Στην πίσω πλευρά υπάρχουν τα ονόματα που δεν ψήφισαν τη συνθήκη Σέγγεν. Είναι περίπου 80 τον αριθμό. Και υπάρχουν και τα ονόματα που ήταν απότες. Ακούστε πώς τους ονομάζουμε. Αυτούς μεν που ψήφισαν ναι στη συνθήκη Σέγγεν, που είναι 142 βουλευτές, 114 του ΠΑΣΟΚ και 28 της Νέας Δημοκρατίας, σύνολο 142. Τους ονομάζουμε με τίτλο τα ονόματα της Εσχήνης και τους λέμε: αυτά είναι, αγαπητοί μου, τα ονόματα των 142 βουλευτών της Εσχήνης που ψήφισαν τη συνθήκη Σέγγεν. Σίγουρα θα περάσουν στην ιστορία για τη θετική τους προδοσία. Κρατήστε τα για να τα θυμάστε στις επόμενες εκλογές. Ο λαός δεν ξεχνά. Πίσω, στη δεύτερη σελίδα, στο έντυπο, έχουμε βάλει τα ονόματα που κατεψήφισαν τη συνθήκη Σέγγεν και τους λέμε: αυτά είναι, αγαπητοί μου, τα ονόματα των 80 βουλευτών που τόλμησαν, είχαν το θάρρος δηλαδή, να καταψηφίσουν τη συνθήκη Σέγγεν. Τους ρωτάμε όμως, αξίζει έκτονος και συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους 80 βουλευτές και από το ΠΑΣΟΚ 4, από τη Νέα Δημοκρατία 53, από το ΚΚ 9, από το Συνασπισμό 8 και από το ΔΙΤΗ 6. Σύνολο 80 βουλευτές που είχαν το θάρρος να ψηφίσουν όχι για τη συνθήκη Σέγγεν. Σε αυτή θα πούν συγχαρητήρια. Όσους δεν φτάσει, γιατί είναι
έχετε πάρει πολύ και 10 και 100 και 500 τέτοια έντυπα. Όσοι δεν προλάβετε και δεν φτάσετε, μπορείτε να περάσετε από τα γραφεία μας από την Τρίτη, να πάρετε όσα έντυπα θέλετε, και 5 και 10 και 500 χίλια. Καθώς επίσης και το άλλο έντυπο που είναι οι υπογραφές, ζητούμε εδώ και τώρα ουσιαστική και αντικειμενική ενημέρωση του ελληνικού λαού δια της συνθήκης Σέγγεν, και ζητάμε να γίνει δημοψήφισμα δια την ακύρωση της συνθήκης. Υπάρχει αυτό το έντυπο που μπροστά γράφει και ενημερωτικά μία σελίδα για τη συνθήκη Σέγγεν, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, πιστεύω, να ενημερωθείτε όσοι δεν έχετε ενημερωθεί, και να το βγάζετε και φωτοτυπίες, να το δίνετε σε άλλους, και από πίσω υπογράφουμε. Το έντυπο αυτό έρχεται στη διεύθυνσή μας, και αφού μαζευτούν, ήδη έχουμε μαζέψει, σας μιλώ ειλικρινά, ήδη έχω στα χέρια μου 200.000 υπογραφές. Έχω στα χέρια μου 200.000 υπογραφές. Και ευχαριστώ όλους δημόσια για την βοήθεια και για τη συμπαράσταση και στο θέμα αυτό, όσους έχετε πάρει έντυπα παλαιότερα αλλά και πρόσφατα για να μαζέψετε υπογραφές. Συνεχίζομαι όμως την συλλογή των υπογραφών, και αφού μαζέψουμε και θα μαζέψουμε 1000%, 2 εκατομμύρια υπογραφές το λιγότερο, θέλουν και δεν θέλουν, θα γίνει δημοψήφισμα. Όπως λέγει η Αγία μας Γραφή και ο Κύριός μας, όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι εν το αιμό ονόματι, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Τι σημαίνει αυτό? Εκεί που είναι, λέει, δύο ή τρεις άνθρωποι συγκεντρωμένοι για το όνομά μου, για το όνομα του Χριστού, για την αγάπη μου, εκεί, λέει, είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Σκεφτείτε εδώ που είμαστε 1000 άτομα αυτή τη στιγμή, εάν είναι μαζί μας ο Κύριος. Σίγουρα και είναι, και σίγουρα θα μας ευλογήσει για αυτό το μεγάλο, για αυτή τη μεγάλη θυσία που κάνετε όλοι σας. Λοιπόν, όσοι δεν πάρετε λοιπόν έντυπα, μπορείτε να τα προμηθευτείτε από Τρίτη και μετά, από τα γραφεία του Συλλόγου μας, στην Τοσίτσα 1Β πίσω από το Πολυτεχνείο. Τοσίτσα 1Β πίσω από το Πολυτεχνείο είναι τα γραφεία του Συλλόγου μας, στο Αγίου Κοσμά του Ντολού, που υπάρχουν και τα τηλέφωνα και η διεύθυνση στα έντυπα, όσοι τα έχετε. Όσοι δεν πάρετε, περάστε από εκεί να πάρετε όσα θέλετε για το καλοκαίρι, να φεύγουν σε όλη την Ελλάδα και να μαζεύουν υπογραφές. Να μην είναι μόνο το καλοκαίρι για ξεκούραση και για μπάνια, αλλά και για αγώνες. Λοιπόν, όλοι μαζί τώρα. Κάτω όλοι, κάτω, μη σηκώνεστε, από κάτω. Oh,
πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό θα σας παρακαλέσω όλους σας να μην αυτοσχεδιάζετε, να πείθεστε κατά κάποιο τρόπο στις προτροπές των υπευθύνων για να έχει αίσιο τέλος η διαμαρτυρία μας και να πάνε τα πράγματα όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Όπως γνωρίζετε, προσοχή. Σε λίγο, σε περίπου 10 με 20 λεπτά, θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Σε 10 με 20 λεπτά, συνέχεια θα έχουμε εκπλήξεις. Σε 10 με 20 λεπτά θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δεύτερον, είπαμε ότι θα κάτσουμε εδώ όσες μέρες χρειαστεί. Όσες μέρες, δεν θα φύγουμε, ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, ούτε τη μεθαύριο, εδώ θα μένουμε. Μέχρι ότου φτάσει όλη η Ελλάδα εδώ δίπλα μας. Και θα φτάσει δίπλα μας. Λοιπόν, προσέξτε με, όταν κάποιος κουράζεται πολύ γιατί είναι άρρωστος, πιστανόν θα περνάει απέναντι και θα μπαίνουν άλλοι μέσα να αλλάζουν. Εν αλλάξει, καθιστική διαμαρτυρία, σιωπηρή, με χρυσό του μαζευτεί όλη η Ελλάδα εδώ πέρα. Και τότε θα λάβει το μήνυμα και θα δούμε με τα χαράς. Τι θα δούμε, αδελφοί μου? Ύψωσε ο Κύριος ταπεινούς, καθήλε δυνάστας δε από θρόνους. Θα πέσουν οι δυνάστε! Θα πέσουν! Θα πέσουν οι δυνάστε! Του ελληνικού λαού! Όχι! Στη φούτα! Του λαού! Όχι! Στη φούτα! Του λαού! Όχι! Στη φούτα! Του λαού! Όχι! Στη φούτα! Τι σημαίνει καλόγερος? Δεν το ξέρω. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν το ξέρω τι σημαίνει καλόγερος. Αν θέλουμε να καταλάβουν τι σημαίνει καλόγερος, ας καταλάβουν τι έκανε ένας καλόγερος. Κοσμάς ο εντολός. Προσευχή πάνω απ' όλα και σιωπηρή και με βοή, κοινή προσευχή όλοι μαζί, αλλά και όταν δεν μιλάνε ή όταν δεν ακούγονται συνθήματα, διότι οπωσδήποτε όπως ακούσατε θα μείνουμε όσο χρειαστεί εδώ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μην ανησυχείτε. Έχουμε συμβουλευτεί εγκρίτους δικηγόρους, δεν μπορεί κανείς να μας πειράξει, γι' αυτό μην ανησυχεί κανένας σας. Θα είμαστε όσο μπορούμε ήρεμοι, ήσυχοι, ειρηνικοί. Ο σκοπός μας είναι άλλος, δεν είναι ούτε να δημιουργήσουμε φασαρία, ούτε να πειράξουμε κανένα, ούτε να κάψουμε, ούτε να κάνουμε επιθέσεις, ούτε τίποτα. Άλλοι είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν επιθέσεις
και χτυπάνε αόπους πολίτες, γέρους, παιδιά, μοναχούς κληρικούς. Και όλοι γνωρίζετε τι μας έκαναν το βράδυ της 9ης. Το βράδυ της 9ης Ιουνίου, εδώ στη Βουλή, που χτύπησαν πολλούς από εσάς, τους προφυλάκησαν. Βέβαια, δεν φταίνε όλα τα παιδιά της αστυνομίας και το ΜΑΤ, υπάρχουν και καλά παιδιά. Αυτό είναι γεγονός. Όπως υπάρχουν και καλοί κληρικοί και κακοί κληρικοί, υπάρχουν και κληρικοί και μοναχοί, οι οποίοι δεν είναι σωστοί και είναι κακοί και είναι ανήθικοι και είναι διαβεβλημένοι, υπάρχουν και αυτοί. Μέσα σε μια κοινωνία υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί. Έτσι σε όλους τους τομείς υπάρχουν και οι μεν και οι δε. Έτσι και στην αστυνομία υπάρχουν και αστυνομικοί και παιδιά τα οποία είναι ευσεβοί και είναι χριστιανοί και είναι πραγματικοί Έλληνες πατριώτες, και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δυστυχώς είναι πουλημένοι, είναι ανθέληνες, είναι αντίκριστοι και εξυπηρετούν ιδιωτελή συμφέροντα και συμφέροντα ξένων και σκοτεινών δυνάμεων. Υπάρχουν και οι μεν και οι δε. Κάποιοι όμως εκείνο το βράδυ έδωσαν κάποιες εντολές και μας τύπησαν όπως ακούσατε από τις τηλεοράσεις. Κάποιοι ψηλά ιστάμενοι φυσικά έδωσαν τις εντολές, όπως ακούσατε από τις τηλεοράσεις και από την εκπομπή μου που είναι κάθε Σάββατο στο Τηλετώρα, κάθε Σάββατο εδώ και ένα χρόνο στο Τηλετώρα είναι η εκπομπή της ταπεινότητός μου, 3 με 4 το απόγευμα, που εκεί φυσικά ενημερώνω όσο μπορώ το κατά δύναμη για πολλά και διάφορα θέματα. Και το τονίζω αυτό, καυχόμενος εν Κυρίω, όπως και ο Απόστολος Παύλος και άλλοι Άγιοι, καυχόμενοι πάντα εν Κυρίω, όχι με εγωισμό και περηφάνεια, με ταπείνωση και όσο μπορώ, ότι ήμασταν οι πρώτοι που ξεκινήσαμε την μεγάλη αυτή, θα λέγαμε, αναμόχλευση και ανακοίνηση της συνθήκης Σέγγεν. Ήμασταν οι πρώτοι που ξεκινήσαμε από την εκπομπή με τίτλο «Φανού του Πατροκοσμά» για τη συνθήκη Σέγγεν. Πρώτοι εμείς ξεκινήσαμε 8 Φεβρουαρίου. Μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου δεν κουνιόταν φύλλο. Φύλλο δεν κουνιόταν. Ξεκίνησε η εκπομπή μας, η Φωνή του Πατροκοσμά, με την ταπεινότητά μου από το Τηλετώρα, από τον έκδοτο αυτό σταθμό της Τηλετώρα. Μία εκπομπή, δεύτερη εκπομπή, μετά αμέσως με καλεί ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Καρατζαφέρης, προς τιμήν του στο Τελεσίτη. Κάνουμε μία εκπομπή στο Τελεσίτη μαζί με τον κύριο Καρατζαφέρη για τη συνθήκη Σέγγεν και για το 666, η οποία πήγε σε όλη την Ελλάδα και από όλη την Ελλάδα μας παίρνουν τηλέφωνο για αυτήν την εκπομπή και παίχτηκε 4 φορές η ίδια εκπομπή. Αυτή που κάναμε με τον κύριο Καραζαφέρη στο Τελεσίτη παίχτηκε 4 φορές, γιατί το ζητούσε ο λαός. Τόσο πολύ σημαντική ήταν. Και μετά από αυτές τις 3 εκπομπές, αμέσως ξεκίνησαν και πολλοί άλλοι, όπως ο γνωστός σε όλους σας, πολύ αγωνιστής, που αγωνίζεται πάντοτε για θέματα πίστεως και πατρίδος, ο Αρχιμανδρίτης, ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας, που και αυτός έχει εκπομπή στο Τηλετώρα. Αξίζει πολλά συγχαρητήρια και ο πατήρ Εμμανουήλ, ο Καλύβας, που έχει κάνει και προσωπική δουλειά και έχει βγάλει υπομνήματα πολύ σημαντικά. Όσοι δεν τα έχετε, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από τον ίδιο, αν το βρείτε, ή από τα γραφεία μας που υπάρχουν. Βέβαια είναι πολλές σελίδες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορέσουμε να δώσουμε από ένα αντίγραφο σε κάποιους που θα έρθουν εκεί. Που είναι πολύ σημαντικά, που είναι με λίγα λόγια το τι είναι η συνθήκη Σέγγεν και τι σκοπό έχει, τι άρθρα του συντάγματος καταπατεί, τι προβλήματα και τι αρνητικές επιπτώσεις έχει. Και μετά βέβαια ξεκινήσαν κι άλλοι πολλοί και έτσι σιγά σιγά φρούτωσε, μεταξύ βέβαια τον πρώτο και ο παλέμαχος εδώ αγωνιστής και συνεργάτης μας, ο πατήρ Νεκτάριος ο Μολατσιώτης, έβγαλε και βιβλιαράκι, ένα χειροκρότημα βέβαια, ένα χειροκρότημα. Χειροκροτήματα έχουμε χορτάσει. Το ζήτημα είναι εδώ να πεθάνουμε, αδελφοί μου. Λοιπόν, εάν τυχόν κάποιος φύγει, γιατί πρέπει να φύγει λόγω, γιατί δεν ξέρατε ότι θα έχει καθιστική, εάν κάποιος φύγει από το πρωί πάλι για να συνεχίσουμε και αύριο, όλη την ημέρα θα πιάσουμε το σίσκιους μονάχα το πρωί. Μας πάει εδώ πέρα ο ήλιος, θα πάμε στους σίσκιους. Συνακολουθείτε τις οδηγίες μας και θα ειδοποιήσετε ότι συμπάτε σπίτια σας αύριο από το πρωί, να μαζευτούμε κι άλλοι, ώστε το απόγευμα να είμαστε περισσότεροι, διπλάσιοι, να φτάσει όλη η Ελλάδα εδώ. Την Τετάρτη
Την Πέμπτη να κάνουμε μια μεγάλη δυναμική πορεία και να κυκλώσουμε όλη τη Βουλή. Όχι για να μπούμε μέσα, απ' έξω. Γιατί μέσα, άμα θα μπούμε, θα μολυνθούμε. Θέλει πρώτα εξορκισμούς η Βουλή. Δεν θα ακούσετε κανέναν άλλον. Δεν θα ακούτε κανέναν άλλον. Εάν δεν γίνει αδελφοί μου, από μένα ένα σύνθημα του πατέρα Μάξιμο. Κανείς άλλος. Απουλημένη, Σέγγε, σημαίνει Ελλάδα πουλημένη. Σέγγε όλοι μαζί, σημαίνει Ελλάδα πουλημένη. Σέγγε, σημαίνει Ελλάδα πουλημένη. Σέγγε, σημαίνει Ελλάδα πουλημένη. Σέγγε, σημαίνει Ελλάδα πουλημένη. Πουλείτε σημαία της ΕΕΠ. Κάψτε τη. Πουλείτε σημαία της ΕΕΠ. Κάψτε τη. Ήδη τα παιδιά κατεβάσανε δύο σημαίες. Κατεβάσανε δύο σημαίες. Γιατί είναι λόγωνα. Αντικάψτε. Yeah.
ενημερωτικά το λέω. Ενημερωτικά. Τίποτα δουλειά, ενημερωτικά το λέω. Ενημερωτικά. Καθίστε κάτω. Καθίστε όλοι κάτω. Η διαμαρτυρία συνεχίζεται. Είναι καθιστική. Καθίστε κάτω όλοι. Όσοι είναι όρθιοι θα περάσουν είτε δεξιά είτε αριστερά. Καθίστε κάτω παρακαλώ. Οι Έλληνες έχουν μάθει να ζουν και με τη δημοκρατία. Του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει. Ας το καταλάβουν όλοι αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι θέλουν χωρίς να υπολογίζουν τον κυρίαρχο λαό να μας προδίδουν συνεχώς και να μας παραδίδουν ανισοδομένα, ανισοδομένους όλους εμάς σε ξένα κέντρα εξουσίας, σε αντιπολεμικές αρχές. Καθίστε κάτω, παρακαλώ. Όσοι είστε όρθιοι, περάστε έξω. Εσείς εκεί, περάστε έξω. Στην Ελλάδα που κάει και σημαία τη ΣΟΚ, κανείς άλλο δεν παίρνει σε την κάτω. Είναι η πρώτη φορά που καίγεται η σημαία τη ΣΟΚ στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό θα το μεταδώσουν όλα τα κανάλια Ευρώπη και Αμερική. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Και πιέζει η ασφάλεια.